1930. Σε μια Ελλάδα που αναζητά την ταυτότητά της και δοκιμάζεται από διαρκείς πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις, γεννιέται στην άφπακτο μήνα Σεπτέμβριο ο Παναγιώτης Χριστόπουλος, γιος του οικοδόμου Φωτίου και της Βασιλικής Παναγή. Είχε τρεις αδελφές και έναν αδελφό τον Νίκο, όπου έφυγε γρήγορα από τη ζωή στα 23 του χρόνια. Ο δεσμός του με την ιδιαίτερη πατρίδα του και τους ανθρώπους της έμεινε πάντα ζωντανός και χαρακτήρισε μέρος από το μετέπειτα έργο του. Κατόπιν εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου σπούδασε αρχικά οικονομικά στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και στη συνέχεια, με υποτροφία του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, στο Αγγλόφωνο Εμπορικό Τμήμα του Κολεγίου Αθηνών. Εργάζεται ως στέλεχος εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων, ενώ το 1959 παντρεύεται την Ντίνα Σιμωτά και μαζί αποκτούν μία κόρη, τη Βασιλική Πηγή. Η Ντίνα είναι η γυναίκα που θα τον βοηθήσει λίγο αργότερα, το 1964, να πραγματοποιήσει το όνειρό του να σπουδάσει φιλολογία και ιστορία και θα μεταστρέψει τον επαγγελματικό του προσανατολισμό γύρω από τα αντικείμενα με τα οποία πάντα ήθελε πραγματικά να καταπιαστεί. Επίσης το 1964, όταν ήταν 34 ετών, κατέλαβε τη θέση του βιβλιοθηκαρίου στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Στη Βουλή εργάστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, όπου και τελικά έγινε διευθυντής, αφήνοντας μια μεγάλη παρακαταθήκη και έργο. Με δική του πρωτοβουλία και ορμόμενος από ό,τι είχε δει να εφαρμόζεται εκείνη την εποχή σε μεγάλες βιβλιοθήκες του εξωτερικού, αξίωσε και τελικά ανέπτυξε όλη την υποδομή ώστε να καταγραφεί σε φωτοτενίες των 35 χιλιοστών ένα τεράστιο αρχείο από εφημερίδες, σπάνια περιοδικά, χειρόγραφα, σημαντικά αποκόμματα και άλλο δισεύρετο υλικό τεκμηριώσεως προς τους ερευνητές, που φτάνει σε βάθος χρόνου μέχρι και το 1790. Αυτό το έργο όχι μόνο διεύρυνε τον ορίζοντα ζωής των εντύπων, αλλά συνέβαλε στη συστηματική οργάνωση ενός σημαντικού αρχείου της ελληνικής μας ιστορίας. Το έργο του, εφημερίδες αποκείμενες στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, του χάρισε το ένα από τα δύο βραβεία με τα οποία τον έχει βραβεύσει η Ακαδημία Αθηνών. Ανήσυχο πνευμαώντας, δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει γι' αυτόν κάτι απαρατήρητο, να μην καταγραφεί και να μην αξιοποιηθεί για μελέτη και έρευνα. Εκτός από τις δεκάδες σημειώσεις που φρόντιζε να κρατάει, είχε μαζί του τις φωτογραφικές του μηχανές, με τις οποίες απαθανάτιζε εκατοντάδες μουσιακά είδη, υπαίθρια αγάλματα και σημαντικά κτίρια για την ιστορία του τόπου της επίσκεψής του, διαμορφώνοντας έτσι ένα πλούσιο σε οπτικό υλικό αρχείο για επεξεργασία και έρευνα. Όπως άλλωστε έλεγε και ο ίδιος, η αντιπαραβολή τοπίων, προσώπων, αντικειμένων, αναπαραστάσεων, σχεδίων και άλλου εποπτικού υλικού συμβάλλει τα μέγιστα για την αμεσότερη και παραστατικότερη προσέγγιση ενός θέματος. Πολλές φωτογραφίες μετέτρεπε σε slides υψηλής ανάλυσης, στα οποία μπορούσε να ανατρέχει ο ίδιος, αλλά και να τα χρησιμοποιεί για τις παρουσιάσεις του σε φοιτητές και άλλους ερευνητές. Όλα οργανωμένα ευλαβικά σε ένα ανεξάντλητο αρχείο. Όσο ήταν επικρατέστερο πάνω του το στίγμα του ιστορικού ερευνητή, άλλο τόσο η εφταξία της λογιστικής που είχε αρχικά σπουδάσει διαμόρφωνε μία αξιοσημείωτη οργάνωση στον τρόπο που ταξινομούσε όλο το πληροφοριακό του υλικό. Απουλία, Ρώμη, Πάδοβα. Ατέλειωτα ταξίδια που άρχιζαν όχι στον τόπο παραμονής, αλλά με την επιστροφή στην έδρα του. Κάθε slide, όχι μόνο ένας τόπος, αλλά η αφετηρία για μια ατέλειωτη ιστορία χωρίς μέση και τέλος, σε μια διαρκή αναζήτηση για το περιεχόμενο του του κόσμου, όπως ο Τάκης Χριστόπουλος προσπαθούσε να τον αποκαλύψει μέσα από τα μάτια ενός αυθεντικού και ονειροπόλου ερευνητή. Thank you.
Το γραφείο στο σπίτι του ήταν ένας χώρος έμπνευσης και μυσταγωγίας. Το αραξοβόλι του, όπως χαρακτήριζε ο ίδιος. Εκεί ξενυχτούσε ανάμεσα σε συγγράμματα και βιβλία μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ως εκπρόσωπος της βιβλιοθήκης της Βουλής, αλλά και από ατομικό ενδιαφέρον, επισκέπτονταν τακτικά διάφορες βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο. Η προσωπική του βιβλιοθήκη ήταν επίσης ένας μεγάλος θησαυρός. Μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, πρωτότυπες εργασίες, μία πλούσια κυψέλη για ιστορική έρευνα. Περίπου 2.000 τόμους δόρισε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σε αυτό το χώρο μπορούσε να συγκεντρωθεί, μελετούσε, συνδύαζε πληροφορίες, οργάνωνε και κατέγραφε στοιχεία κυρίως από πρωτογενή έρευνα που έκανε. Ένα τέτοιο οδηπορικό τον οδήγησε το 1984 στον εντοπισμό των λειψάνων του Κοσμάτου Ετωλού στο κολικόντασι της Μουζακιάς στην Αλβανία. Πραγματοποίησε αρκετές φορές αυτό το ταξίδι και αφού περισυνέλεξε όλα τα ιστορικά στοιχεία που χρειαζόταν, σε συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, ταυτοποίησε τα οστά. Όλο το χρονικό καταγράφηκε από τον ίδιο σε μία αυτοτελή έκδοση, ενώ στη συνέχεια έγιναν εκτεταμένες αναφορές, δημοσιεύματα και υπήρξε τηλεοπτική προβολή σε σχέση με το χρονικό. Η αγάπη του για την πατρίδα και τη θρησκεία ήταν μεγάλη. Ο ίδιος είχε σχέση με την εκκλησία από τα παιδικά του χρόνια, είχε σπουδάσει τη βυζαντινή μουσική και έψαλνε με διάφορες ευκαιρίες. Επίσης, έγραφε τακτικά σχετικά με διάφορα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά ζητήματα, όπως στη θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαίδεια που έχει δημοσιεύσει 44 λήματα. Γενικώς ήταν πολυγραφότατος. Είναι δεκάδες τα κείμενα και μελέτες του που έχουν δημοσιευθεί. Ειδικότερα, μεγάλος όγκος γραπτών σχετίζονται με την ιδιαίτερη πατρίδα του την Αύπακτο και ευρύτερα τη στερεά Ελλάδα. Ο ίδιος έκτισε, συντήρησε και προήγαγε με πολλούς τρόπους την Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών, έναν πνευματικό χώρο για τη μελέτη και την ιστορία της στερεάς Ελλάδας. Ένα από τα σημαντικά έργα του είναι και η συγγραφή του κτηματολογίου της Μονής Προυσού. Μια πολύ αναλυτική και πλήρης καταγραφή για την οποία έδειξε την ίδια επιμέλεια και προσοχή με τη διδακτορική του διατριβή που ολοκλήρωσε λίγα χρόνια νωρίτερα, με θέμα το βιβλίο «Η αλήθεια κριτής» του Λεάντρο Λομπάρντι. Το συγγραφικό επιστέγασμα της μεγάλης του ερευνητικής εμπειρίας είναι το επίπονο και ογκώδες έργο «Τα απομνημονεύματα» του Νικολάου Σπηλιάδη. Όλα τα χειρόγραφα, πρωτότυπα κείμενα εντοπίστηκαν, αναλύθηκαν γραμμή προς γραμμή, μετεγράφησαν, αρχειοθετήθηκαν και σχολιάστηκαν. Αυτό το σπουδαίο ιστορικό μνημείο που αναφέρεται στα μεγάλα χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας παρέχεται πλέον στους φιλίστορες και το ευρύ κοινό. Όλο αυτό το πλούσιο περιεχόμενο γνώσης και εμπειρίας μπόρεσε να το μεταλαμπαδεύσει σε νεότερες γενιές μέσα από το ακαδημαϊκό του έργο, αφού φύτευσε επίσης ως καθηγητής της Ιστορίας της Αρχαιονομίας και Βιβλιοθηκονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας.
Στην ερευνητική του πορεία έκανε πολλά ταξίδια και συμμετείχε σε πολλά συνέδρια ως εισηγητής. Βραβεύτηκε 2 φορές από την Ακαδημία Αθηνών. Ως άνθρωπος κέρδιζε την εκτίμηση και αγάπη των συνεργατών και των φοιτητών. Καινοτόμησε εισάγοντας στη βιβλιοθήκη της Βουλής νέα τεχνογνωσία, ενώ εμπλούτησε με τα στοιχεία της προσωπικής του έρευνας το ελληνικό ιστορικό πλαίσιο. Μέσα από επιλογές, κρίσιμες αποφάσεις, δημιουργία και καταστροφή, γράφεται η ιστορία και μένει σε αυτούς που τη διερευνούν να καταγράψουν το στίγμα της. Ανήσυχα πνεύματα, όπως και ο Τάκης Χριστόπουλος, οι ιστορικοί και ερευνητές μας αποκαλύπτουν έτσι νέες εκδοχές της πραγματικότητας. Αναζητούν γεγονότα, ήρωες και πρωταγωνιστές μέσα από ένα ταξίδι ουσίας για τον άνθρωπο. Μέσα από αυτό το ταξίδι δεν ανακαλύπτουμε μόνο την ιστορία μας, αλλά δημιουργούμε ένα δυναμικό παρόν και ένα πιο φωτεινό μέλλον.